κεντρικοί δρόμοι. Διόδια, κτέλ, αγορά. Οι έλεγχοι της Ελλάς είναι σαρωτικοί. Αν και εορταστική περίοδος, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν καμία χαλάρωση. Δεν είπατε ότι στείλει το προβλεπόμενο για αγορά που είναι. Όχι. Στην οδό Ερμού, αστυνομικοί ζητούν από τους καταναλωτές τα απαραίτητα έγγραφα για τη μετακίνηση και τις αγορές τους. Θα πρέπει να συμβιωθεί πώς να δεν έχετε στείλει το απαραίτητο μήνυμα για την αγορά. Ναι, εγώ ήρθα να ρωτήσω κάτι, πάω για δουλειά και φεύγω. Ναι, για ψώνια έχετε έρθει, κυρία. Εντάξει, okay. Παρά το lockdown, δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη. Όλοι βγαίνουν για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Όσο περισσότερο αυξάνεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους, τόσο περισσότερα μπλόκα στείνονται από την ελληνική αστυνομία προκειμένου να διαπιστώσουν αν όλοι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που κινούνται στους δρόμους έχουν τα νόμιμα έγγραφα. Μέχρι 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός για την εφαρμογή αυστηρών μέτρων τις κρίσιμες ημέρες των γιορτών. Μετά τις 10 δεν πρέπει να κυκλοφορεί κανείς, ενώ αν εντοπιστούν σπίτια με πολλούς καλεσμένους, θα παρεμβαίνει η αστυνομία παρουσία εισαγγελέα. Δεν θα κυκλοφορεί κανένας έξω. Παρά μόνο τα ασθενοφόρα, ούτε καν δικαιολογία έχουν αυτοί που ενδεχομένως οι ελάχιστοι που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους και θα ελεγχθούν πάρα πολύ σοβαρά. Το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι διαφορετικό. Μέχρι 9 άτομα από 2 οικογένειες. Μέρι, βράδυ, κομμένο. Αφού μας το έχουν κόψει, δεν κάνει το βράδυ, το μεσημέρι. Παππούς, γιαγιά, δυστυχώς, μόνη της. Πώς θα έρθουν τα παιδιά, παιδιά, εγγόνια, όλοι μαζί δεν χωράμε. Δεν θα μπορέσουμε να είμαστε τυπικά και νόμιμα. Για να αποφύγουν τους ελέγχους, κάποιοι θα διανυκτερεύσουν στο σπίτι που θα τους φιλοξενήσει για το ρεβεγιόν. Εντάξει, η απαγόρευση είναι στις 10. Δεν θα φύγουμε στις 10 παρά 10 για να πάμε σπίτια μας. Αναγκαστικά θα μείνουμε στο σπίτι της οικοδέσποινας μέχρι το πρωί. Θα διανυκτερεύσουμε εκεί και θα φύγουμε κανονικά το πρωί, στέλνοντας το SMS όπως προβλέπετε. Μόνο η οικογένεια με τους γονείς. Δηλαδή? 4 άτομα η οικογένειά μας, τα 2 παιδάκια μας και οι γονείς μας. 6 σύνολο. Για πρώτη φορά φέτος δεν θα ακουστούν και τα κάλαντα από τα παιδιά. Είναι άσχημο. Γιατί εντάξει, και για τα παιδιά γιατί αλλά και για μας. Να έξω από σπίτι, δηλαδή να περιμένουμε και να μας τα πούνε απ' έξω. Κακό θα ήταν αυτό. Δεν έχει κάλαντα. Εντάξει, του χρόνου πρώτα ο Θεός. Θα τους τα δώσουμε διπλά. Βέβαια, κάλαντα δεν θα πούμε. Στους παππούδες μας δεν μπορούμε να πάμε. Γιορτές είναι αυτές. Χάθηκε η έννοια της οικογένειας. Οι έλεγχοι εντατικοποιούνται και στα διόδια για να αποτραπούν μετακινήσεις από νομό σε νομό. Είναι χαρακτηριστικό πως σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα τα οποία επιχειρούν να περάσουν τα διόδια ελέγχονται από τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο. Έχουμε διόδια, έχουμε κομβικά σημεία στο οδικό δίκτυο, έχουμε εισόδους, εξόδους στις πόλεις, έχουμε στα υπεραστικά λεωφορεία, στα κτέλ. Έχουμε στις πλατείες, οπουδήποτε μπορεί να δημιουργηθεί συγχρονισμός. Δύο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και η κίνηση στα κτέλ και Φυσού είναι αυξημένη. Κλιμάκια της αστυνομίας πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ μέσα σε μία μόλις ώρα επιβλήθηκαν ήδη 19 πρόστιμα. Χωρίς πιστούς θα γίνουν οι θείες λειτουργίες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Την απόφαση έλαβε ο ίδιος ο Μητροπολίτης Παύλος λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή. Η ναή της Μητρόπολης θα είναι ανοιχτή για ατομική προσευχή.